Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ξενοδοχών Καβάλιας πραγματοποίησε κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας το μεσημέρι της Τρίτης σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης. Διαχειρίζεστε το μεγαλύτερο σε μέγεθος οικονομικό προϊόν της περιοχής μας από τη μία πλευρά, αλλά και το πιο ευάλωτο και ευπαθές από την άλλη. Δεκάδες παράγοντες, τις περισσότερες φορές και απρόβλεπτοι, μπορούν να επηρεάσουν αυτό που λέμε τουριστικό προϊόν. Γεωπολιτικές αλλαγές, πολιτικές αλλαγές, νομισματικές ισονομίες, ισοτιμίες. Απρόβλεπτα φυσικά φαινόμενα μπορούν να επηρεάσουν είτε θετικά, είτε πολλές φορές καταστροφικά αυτό το οποίο διαχειρίζεστε. Η ευθύνη ημών που εκπροσωπούμε φορείς που εμπλέκονται με τον τουρισμό είναι μεγάλη. Εμείς προσωπικά ως Δημοφέλεια διαχειριζόμαστε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της πόλης ύψους 340.000 ευρώ, το οποίο διαχειριζόμαστε με πλήρη συνεργασία με το Σύνδεσμο Ξενοδόχων Καβάλας. Αξίζει να σημειώθει ότι στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε και τακτική γενική συνέλευση με ενημέρωση των μελών, απολογισμό και διάφορα ζητήματα που θα προκύψουν εντός του έτους. Ενώ το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γρηγόρης Τάσιος. Σε μια πόλη η οποία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και για το τουριστικό προϊόν της περιοχής, όπως σωστά ανέφερε πριν και ο πρόεδρος, και μου κάνατε καλή εντύπωση, πρέπει να πω για αρχή, τουλάχιστον από το χαρτί. Δεν ξέρω στις πράξεις, θα φανεί στο επόμενο διάστημα, αλλά η αλήθεια είναι ότι μας τα είπατε καλά. Αλλά επειδή οι πίτες, ξέρετε και όλα αυτά, μπορούμε να μπερδευτούμε στην πορεία, γι' αυτό κρατάω ένα μικρό καλά, θα ξαναρθώ το καλοκαίρι να δούμε τι γίνεται στην περιοχή και να ευχηθώ καλή τουριστική σεζόν, αν και είμαστε σε μια πόλη η οποία έχει 12 μήνες θεωρητικά, αλλά και αυτό έγινε εποχιακά πια καλός ή κακός. Με υγεία σε όλους, στις οικογένειές σας, στο προσωπικό που είναι και σήμερα και τους ευχαριστούμε εδώ. Και να ξέρω ότι πάντα θα είμαστε δίπλα σας με όσες δυνάμεις έχουμε και με όσες δυσκολίες έχει η χώρα. Μην ξεχνάτε, δεν τελείωσε η γραφειοκρατία, δεν τελείωσαν οι αγγελώσεις, δεν τελείωσαν δυστυχώς να ξέρεις τον ένα να πας στον άλλο, να σε ανοίξει την πόρτα, να στην κλείσει την πόρτα. Όλα αυτά υπάρχουν καθημερινά, αλλά είμαστε εδώ για να κάνουμε τον αγώνα μας. Έχει έρθει και ο Νίκος, που είναι ο διευθυντής μας στην Αθήνα, στο γραφείο μας, που πάντα θα είναι ανοιχτό και για εσάς. Και εύχομαι φυσικά και στην Ένωση να μακροημερεύει πρόεδρε. Είσαι πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω πώς το σκέφτεσαι για την πορεία. Εγώ έχω ακόμα. Θα ξανακατεύω. Τα μαλλιά μου, εντάξει. Εγώ θα ξανακατεύω για την Πανελλήνια Ομοσπονδία τον Νοέμβριο του 20.